Έχει πληρώσει ολόκληρη η Ελλάδα γι' αυτό. Μα, πόσο ακριβό είναι! Άνοιχτο. Δηλαδή, μεγάλη ιστορία. Αποφασίσανε που λες, οι ΔΕΗ, να το σουτάρουν εδώ. Δεν λένε πως ο βασιλιάς, ο πρωτέας, είναι ο πιο τίμιος. Περισσότερα αν με ρωτάς, άντε, να πηγαίνω. Στο καλό. Α, γι' αυτό έχει πληρώσει η Ελλάδα. Για μένα... Μισό λεπτό. Ορίστε. Ευχαριστώ. Από τότε υπήρχαν τα πουρπουάρ. Α, και να ξέρεις, το περιεχόμενο έχει πολύ περιπέτεια. Πρόσδο και θα στα πει. Άντε να πηγαίνω. Μάθαμε πολλά. Και ποια είναι αλήθεια, ποια είναι ψέμα, δεν ξέρουμε. Έλα. Κουκλά, πώς να λένε. Πήγαινε μέσα εσύ. Θα σε φωνάξω εγώ όταν είναι η ώρα. Θα τα πούμε στο Facebook. Λοιπόν, ήταν καλό το ταξίδι. Κούνα και ορμή στον δρόμο. Άντε, βρε Θεονόη, φέρε κάτι στην κοπέλα και μη στέκεσαι. Μάλιστα, πατέρα. Εδώ, κορίτσι μου, θα είσαι ασφαλής. Πες μας την ιστορία σου. Γιατί σε έστειλαν εδώ οι Θεοί. Μίλα ελεύθερα. Πες μας τα όλα. Απειλέας και η Θέτης μια φορά θα παντράς. Το παίζει υψηλή καταγωγή και έτσι. Και ενώ στο μνημόσυνο των γονιών της μνημονεύει για πατέρα του την Δάρα, το βασιλιά της Σπάρτης και για μάνα της τη Λίδα, στον κόσμο διαδίδει πως είναι κόρη του Δία. Δεν είναι και περίεργο. Ο Δίας δεν είχε αφήσει καμία παντρεμένη στη δόξα της. Υπάρχει διάδοση πάντως πως ο Δίας θα τσιμιτσικώσει με τη γυναίκα του Δάρα, τη Λίδα, ως μασκαράς. Τι εννοείς ως μασκαράς? Φάπα! Φάπα! Α, ναι! Ήταν απόκριες. Ο Δίας ήταν μεταμφιεσμένος κύκνος. Βρήκε τη Λίδα στρουμπουλή, στρουμπουλή. Πού το ξέρεις τον στρουμπουλή? Αφού ήταν παντρεμένη. Τον είχε δέσει στο γαϊδαρό της πια. Πάει κοντά της με τα κάτω σπραφτερά του. Βλέπει η Λίδα ένα κύκνο. Σου λέει, στρίβε καθαριστήρια θα είναι. Του δείχνει τα σεντόνια. Αυτός το παρεξηγεί και ρίχνει την ιδέα. Χοντρουλά, είσαι ένα κάμερα στεγνό καθάρισμα στο μπαγάζι του Τιτάνεο. Η Λίδα δεν βρήκε κι άσχημη τη δικαιολογία. Στο κάτω-κάτω σκύκνος ήταν. Σου λέει σιγά το πουλί. Και έτσι έγινε η Ελένη. Κατά μια εκδοχή τώρα. Μην κολλαζόμαστε κιόλας. Εγώ έχω ακούσει ότι ο Δίας ήταν μεταφιευμένος κύκλος. Αλλά κόλλησε στην Έμες, που ήταν κι αυτή η μασκαρεμένη χήνα. Και... κάνανε το αυγό. Α, γεια σου. Ούτως ή άλλως, από το αυγό βγήκε. Λένε πως την έχει πιάσει μια μανία. Σώνει και καλά από τον άντρα της. Το Μενέλαο.
Θα έχει ασπρίσι. Θα έχει πατσές. Θα έχει καράφλα. Θα έχει και μειωμένη λίπιντο. Αυτό που το βάζεις. Όχι. Και αυτή θα το παίζει η Πινελόπη. Και θα περιμένει τον Οδυσσέα της. Και τα χρόνια θα περνούν. Και κάποια μέρα, εκεί που δεν το περιμένει, θα της χτυπήσει την πόρτα η αρχή του τέλους. Θα πάμε τώρα 17 χρόνια μετά. Αχ, πώς πέρασαν τόσα χρόνια. 17 χρόνια και στην Ελένη τίποτα δεν άλλαξε. Πώς δεν άλλαξε? Ποιο πράγμα? Το φόρεμα! Ναι, τον κόρφο. Και η μάνα της. Στην αγχώνη, καλέ. Ποιος την αγχώνη? Αυτή τσίγηκε. Αυτό λέει. Αγχώνη, αφού θα περνούνται. Στυλιά, κρεμάλα. Τα αδέρφια της Τελεία. Σαν παιχνίδια είναι. Η μάνα της κρεμάλα. Τα αδέρφια της Τελίτσας. Και ο άντρας της ξέρει. Ξερός. Το είπα για να έχουμε και τρίτο παιχνίδι. Αυτό σκεφτείτε μου. Ένα καράβι από την Τρία πήγε τη Σπάρτη να επισκεφθεί. Μα κάποιος Πάρης που ήταν μέσα το νου του πάντα τον είχε στη μνήμη. Έρχεται πάλι. Αχ, κορίτσι μου, καημούς που έχεις. Αλλά τα θέλει και σένα ως. Αχ, φέρτε μου τον ναυπηγό, τον ναυπηγό που έφτιαξε το καράβι. Να το πάρει ο Πάρης, να πάει επίσκεψη στο Μενέλο, να πάρει το ομοίωμά μου και εγώ να τραβιέμαι. Έτσι και το πιάσω στα χέρια μου, θα το σκίσω σαν σαρδέλα. Τον ναυπηγό, το λιμενάρχη που έδωσε άδεια για απόπλου και αυτόν που έλυσε το παλαμάρι για να φύγει το καράβι. Έτσι είμαι εγώ. Χτυπάω το κακό στη ρίζα του. Αυτόν και την άλλη την καρακαϊδόνα, την κοπρίτισα. Κυπρίτισα, πως διάολο τη λένε, την Αφροδίτη εννοώ, που για να πάρει αυτή το μήλο πήρα εγώ. Άντε να μην πω. Αχ, τι ντροπή, τέτοια ντροπή. Μάνα μου και πως βγαίνει. Ούδε κι αν τρέξει ο ποταμός.